τελευταίες μέρες και ώρες, θα έλεγε κανείς. Καλημέρα, λοιπόν. Πάμε. Καλημέρα από τη Βόνη. Να σας μεταφέρω καταρχήν την συμβιβαστική πρόταση, διάθεση, αν θέλετε, εκ μέρους της Κομισιόν και του κυρίου Γιούνκερ προσωπικά, ο οποίος φαίνεται πως σχεδιάζει την κατάργηση της Τρόικας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Handelsblatt, της οικονομικής, και η οποία αναφέρει ότι η Τριμερής δεν πρόκειται να μεταβεί ξανά στην Αθήνα. Πρέπει να βρούμε τώρα άμεσα μια εναλλακτική λύση, λένε μάλιστα προς την εφημερίδα Κύκλη της Κομισιόν. Με τη μεταρρύθμιση αυτή της Τρόικας τώρα φέρεται μάλιστα να συμφωνεί επί της αρχής και η γερμανική κυβέρνηση, αφού σύμφωνα με συμπεριμητικούς κύκλους στο Βερολίνο, οι επισκέψεις της Τρόικας στην Αθήνα μπορούν να καταργηθούν και ανταυτούν ατίθενται στο εξής: μόνον κάποιοι γενικοί οικονομικοί στόχοι. Mm-hmm. Το Βερολίνο όμως φέρεται να θέτει ως προϋπόθεση να σεβαστεί η ελληνική κυβέρνηση επί της αρχής το συμπεφωνημένο πρόγραμμα περικοπών. Μιλάει για το προηγούμενο πρόγραμμα η γερμανική κυβέρνηση, γιατί εντάξει, η Τρόικα τελειώνει όπως φαίνεται, σύμφωνα και με αυτά που λες. Και αυτό θα μπορούσε η κυβέρνηση να το εκμεταλλευτεί ως μια μικρή πρώτη νίκη. Αλλά το θέμα είναι, αν μπαίνει η προϋπόθεση του τυρού με τα συμπεφωνηθέντα της προηγουμένης κυβερνήσεως, είναι ένα άλλο πλαίσιο αυτό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει στο σεβαστεί ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του επί της αρχής. Το μεταφράζω ακριβώς, το συμπεφωνημένο αυτό πρόγραμμα περικοπών και μεταρρυθμίσεων. Τώρα πρέπει να σας μεταφέρω επίσης ότι πέραν αυτού ο κύριος Γιούνκερ φέρεται να αποδέχεται ένα ακόμη ελληνικό αίτημα, το οποίο αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, για το οποίο δείχνει κατανόηση. Πάντως, και κλείνω με αυτό. Και αυτό είναι μια σημαντική είδηση, παιδιά. Μην το προσπερνάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Με συγχωρείτε, πριν μια εβδομάδα θα μπορούσαμε. Με συγχωρείτε που σα διακόπτω. Πριν μια εβδομάδα θα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Θα συζητάγαμε αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση σήμερα στην Ελλάδα. Για καμιά μία σπορά συζητάγαμε. Για αύξηση λίγο δύσκολα. Πέστε μου εσεί, να μην τα λέω εγώ που είμαι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό το λέμε. Αλλάξει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι αν θα γίνει πράξη. Το ξέρετε γιατί. Όχι, με νυφαλιότητα σα το λέω. Δεν θέλουμε. Καλό είναι να μην ενθουσιάζομαστε. Δεν είναι νυφαλιότητα. Είναι ένα αγώνα αντοχή αυτό. Το είναι, δεν είναι ένα σπίτι. Δούνε και λαβίν που έλεγε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι είναι. Σου δίνω τα 750, ένα τι μου δίνεις. Πάμε να ολοκληρώσει ο Κώστας Σιμεωνίδης. Κώστα, υπάρχει θέμα συνάντησης της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Τσίπρα ή του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σόιμπλε? Όχι, από το Βερολίνο δεν έχουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Στο τελευταίο briefing της Παρασκευής μάθαμε ότι πιθανότατα η πρώτη συνάντηση τουλάχιστον μεταξύ της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Τσίπρα θα γίνει στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλώς. Να σε καλά, να κάνω καλώς δύο σχόλια. Ναι, το πρώτο σχόλιο έχει έχετε να κάνει. Έχετε στήσει συναντήσει τέτοιε? Θα σας πω το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με την κυρία Μέρκελ, γιατί με ρωτήσατε πριν και τον κύριο Σόιμπλε. Το πρώτο, σε σχέση με το ρεπορτάζ που έδωσε ο συνάδελφός σας από τη Βόνη, που έχει να κάνει με την Τρόικα, δεν είναι μια επικοινωνιακή νίκη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Το τέλος της Τρόικας, λέτε. Ναι, είναι ένα ουσιαστικό βήμα από ποια άποψη? Ποιο ήταν το πρόβλημα με την Τρόικα? Δεν ήταν προσωπικό πρόβλημα. Ήταν συνδεδεμένο με το προηγούμενο πρόγραμμα. Εντάξει, όχι, ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν συζητάει η ελληνική κυβέρνηση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν καλά πτυχία, καλές σπουδές, να είναι καλοί άνθρωποι, οτιδήποτε, αλλά δεν εκπροσωπούν πολιτικά κάποιον. Αλλά είναι, όταν λέμε ότι είναι υπάλληλοι, δεν το νοούμε με μια απαξιωτική έννοια. Ναι. Όταν είσαι υπάλληλος κάποιου, ναι, στην ουσία είσαι προσκολλημένος στις εντολές τις οποίες έχεις λάβει, ωραία, ναι, και δεν έχεις τη δυνατότητα να συζητήσεις. Δεν διαπραγματεύεσαι. Συζητάς πάνω στις εντολές που έχεις πάρει. Ακριβώς. Και μετά περιμένεις να ξαναπάς πίσω, να ξαναπάρεις εντολές για να έρθεις να συζητήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικό βήμα για να ανοίξει διαπραγμάτευση. Και εμείς σε αυτή τη βάση το βάζουμε. Έτσι. Ναι, αλλά το βάζουμε και στη βάση των προηγουμένων συμφωνιών. Από ό,τι κατάλαβα η Γερμανία. Εκεί, αυτή είναι μια διαφωνία υπάρχουσα. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν οι διαφωνίες. Δεν λέμε ότι δεν είναι. Άλλαξαν τα πάντα διαμαγεία σε μια εβδομάδα. Με τα ραντεβού τώρα με τους. Για τα ραντεβού που είπατε. Όπως σας έλεγα και πριν που ξεκίνησα να σας λέω ότι υπάρχει στο φαντασιακό, καλλιεργείται και από τον ελληνικό τύπο και από τον γερμανικό τύπο και από τον παγκόσμιο τύπο αυτή η αντιπαράθεση Τσίπρα-Μέρκελ, και είναι ένα μπραντεφέρ προσωπικό των δύο. Δεν είναι μια εικόνα η οποία θέλουμε εμείς ως ελληνική κυβέρνηση να δώσουμε, και εγώ προσωπικά δεν είναι μια εικόνα η οποία μου αρέσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εμείς επιδιώκουμε, και όχι επιδιώκουμε, προφανώς θέλουμε και νομίζω ότι και η γερμανική κυβέρνηση θέλει να υπάρχει ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος, παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν, έτσι ώστε στο πλαίσιο του κοινού μας σπιτιού που είναι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρούμε μια αμοιβαία υποφελή λύση πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν εντάξατε όμως το πλαίσιο αυτών των επαφών που κάνει ο Πρωθυπουργός και το Βερολίνο?
σε αυτή τη φάση. Και πήγατε μόνο σε πιο φιλικές, ας πούμε, επαφές. Μα από εκεί είχαμε τις προσκλήσεις σε πρώτο επίπεδο. Εντάξει, εκεί πήγανε σε πρώτο επίπεδο. Δεν είναι... Κύριε Σακελαρίδη. Και δεν θέλω να το βάλω σε μια αντιδιαστολή που ο κύριος Σαμαράς τα πρώτα ταξίδια τα έκανε στο Βερολίνο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να σας πω ότι από εκεί είχαμε τις προσκλήσεις. Εκεί. Εκεί πήγαμε προφανώς και όταν έρθουμε. Εντάξει, δεν είναι μια τυχαία χώρα η Γερμανία, μην την υποβαθμίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί καμία είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, είναι μία από τις 28. Δεν είναι μία από τις 28. Είναι μία από τις 28 και προφανώς είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και είναι προφανώς και η χώρα που έχει δανείσει και τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα. Λέτε να μην το ξέρουμε. Έχει αξία, παίζει ένα ρόλο και προφανώς για όλους αυτούς τους λόγους θέλουμε να τους συναντήσουμε, θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Η κυβέρνηση στοχεύει, τον άκουσα τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Δραγασάκη, να λέει σε μια πολιτική συμφωνία με τον κύριο Γιουνκέρ. Πριν από λίγα λεπτά μας είπατε να πάμε σε μια αμοιβαία, αποφελή λύση. Οι κόκκινες γραμμές οι δικές σας ποιες είναι? Διότι εδώ δίνει ο άλλος, το είπα λίγο κοινικά, δεν μ' αρέσει και δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, αλλά σου λέει ο άλλος, δεν έχω πρόβλημα με τα 751. Έχω πρόβλημα με τον Όλπο, ας πούμε. Δεν έχω πρόβλημα με το να περιλάβει τους μηντιάρχες και όλους αυτούς που χρωστάνε στις τράπεζες και δεν έχουν δώσει μία και να τους τσακίσεις και τη λίστα Λαγκάρντ επίσης να τους γδάρεις. Καθόλου ίσα ίσα το αντίθετο. Έχω ένα ζήτημα με τα αεροδρόμια. Δεν έχω πρόβλημα να αλλάξεις πλήρως το φορολογικό σύστημα και να παρέμβεις, ας πούμε, στο κράτος και να το ανασκολοποιήσεις έτσι όπως το είχαν κάνει οι προηγούμενοι, πελατειακό κτλ. Αλλά έχω ένα θέμα, ας πούμε, με την απελευθέρωση στην αγορά ενέργειας. Πού είναι το όριο το δικό σας? Διότι στη διαπραγμάτευση. Θα σας πω. Κάπου τα βρίσκεις. Θα σας πω. Δεν είναι το πρόγραμμά σου, δεν είναι το πρόγραμμά του. Θα πω κάτι που μπορεί να. Ξέρω τώρα ότι στην κουβέντα αυτή δεν μπορεί να το πείτε. Όχι, θα σας απαντήσω κάτι που μπορεί να ακουστεί κλισέ, ειδικά όταν ακούγεται από κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ακούγεται αυτές οι ξύλινες ατάκες που. Καλά, ναι. Που πρέπει να τις μάθω πλάκα-πλάκα αυτές. Ναι, αυτές πρέπει να τις μάθω όμως, γιατί είναι η διπλωματική γλώσσα που έχουν και τρίτη. Είναι παντού. Θα σας πω κάτι το οποίο όμως είναι πραγματικότητα και έχει ουσία. Κόκκινη γραμμή για μας είναι η βασική επιταγή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό, η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό, που είναι οτιδήποτε και αν κάνουμε, όχι οτιδήποτε και αν κάνουμε, που είναι το πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσουμε, να ταυτίζεται με τα συμφέροντα των ανθρώπων, οι οποίοι είτε έχουν χάσει τα πάντα όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε έχουν χάσει πολλά και φοβούνται ότι θα χάσουν ακόμα περισσότερα. Εμείς ό,τι διαπραγμάτευση γενικό, πολύ αυτό που είναι γενικό, αλλά να σας πω, έχει όμως μια ουσία. Και αυτό δείχνει όμως μια κατεύθυνση. Δείχνει μια κατεύθυνση. Εμείς σε όλα αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό, και ειλικρινά σας το λέω, εμείς τουλάχιστον νιώθουμε όμορφα από αυτή την άποψη, ότι δεσμευτήκαμε για κάποια πράγματα, πρωτοτυπήσαμε και δεν κάναμε την περίφημη κολοτούμπα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει και γενικότερα και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Τι ορίζοντα έχετε βάλει για αυτά. Ας το τονίσουμε όμως αυτό, κύριε Οικονόμου. Είναι σημαντικό. Όχι, θέλω να το υπογραμμίσω. Βοηθάει στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος να έχεις μια κυβέρνηση που είπε κάποια πράγματα προεκλογικά συνέπεια. Και κάτω από πιέσεις συνεχίζει έτσι. Και τα λέει. Το θέμα είναι τι ορίζοντα χρονικό έχετε βάλει. Δηλαδή, ρωτάει ο κόσμος τώρα, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις? Πότε θα συμφωνηθεί ή θα υπογραφεί το 751? Περιμένετε. Πότε θα επιστρέψουν τα χρήματα στους δικαστικούς? Είδατε, καθαρογράφηκε η απόφαση, τελείωσε. Ναι, το είδαμε και το. Ακριβώς. Πότε λοιπόν χρονικά θα γίνουν όλα αυτά? Όλο το χρονοδιάγραμμα λοιπόν θα μπει μπροστά και νομίζω μετά και από τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου εκεί πέρα νομίζω σε πολλά πράγματα από τα οποία ξέρετε, συζητιώνται και στα πάνελ, συζητιώνται, μπαίνουν και τα ερωτήματα από εσάς. Νομίζω ότι εκεί ο Πρωθυπουργός, είμαι σίγουρος βασικά, επειδή όλη αυτή την περίοδο γίνεται και μια προεργασία, επαφές με υπουργούς και με τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να υπάρχουν οι προγραμματικές δηλώσεις που να δείχνουν ένα ξεκάθαρο στίγμα κατεύθυνσης.